το απόγευμα που ανέβηκε και έγινε γνωστή. Να πούμε για την χειροτονία της Ναταλίας Λιονάκη. Ναι. Βεβαίως. Και βλέπουμε τα πλάνα, Φέη μου. Θέλω να σας πω ότι η χειροτονία έγινε το καλοκαίρι. Τα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες. Και πώς, Κώστα? Έγινε από την ίδια τη Μητρόπολη της Κένυας. Να πούμε ότι η Ναταλία Λιονάκη πλέον επίσημα εκάρει μοναχή στην Κένυα. Έτσι, εκεί επέλεξε να πάει στην Κένυα για να γίνει επίσημα μοναχή. Στο Facebook λοιπόν της Μητρόπολης ανέβασαν αυτά τα πλάνα που βλέπουμε την Ναταλία Λιονάκη. Facebook η Μητρόπολη. Φυσικά. Μάλιστα. Είναι εξυγχρονισμένη η εκκλησία, τι νόμιζες. Λοιπόν, στα πλάνα λοιπόν βλέπουμε την Ναταλία Λιονάκη. Φορτάει το λευκό χιτόνα, τη βλέπουμε με μακριά μαλλιά, παιδιά που είναι εντυπωσιακό. Τα μαλλιά της φτάνουν κάτω από το γόνατο, το βλέπετε. Ναι. Είναι άκοπα τουλάχιστον 8 χρόνια, 9. Ναι. Δεν πρέπει να τα έχει κόψει. Γιατί τα κόβουν στην κουρά. Η κουρά γίνεται κατά τη διαδικασία αυτή που βλέπουμε. Έτσι. Της κόβουν κάποια μαλλιά, γίνεται η κουρά, βάζει όλη αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Βάζει τα χαρακτηριστικά αυτά, το πολυσταύρι, το ζωστικό και αυτά και τη ζώνη που συμβολίζουν το μοναχισμό. Ναι, συμβολίζουν το μοναχισμό. Και πλέον. Είναι. Έχουμε να δούμε πώς ήταν. Ηθοποιός που ήταν. Εδώ τη βλέπουμε. Όμορφη κοπέλα. Νομίζω από τις τελευταίες της επίσημες φωτογραφίες σε συνέντευξη περιοδικού, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε εδώ. Εδώ τη βλέπουμε. Νομίζω η τελευταία της εμφάνιση τηλεοπτική, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν εδώ στον Αντένα, παιδιά. Με το Μιχάλη Μαρίνο, το σύριαλ. Στο 40 κύματα. Και μετά τι έγινε, ασκούμενη μοναχή. Δεν θυμάσαι την ιστορία που είχε πάει σε ένα μοναστήρι εδώ με τον πατέρα Απόστολο, τον πνευματικό της, ως δόκιμη. Τέλος πάντων, είχε γίνει χαμός. Η μητέρα της είχε βγει, την έψαχνε, έλεγε ότι την έχει προσιλητήσει ο πατέρας Απόστολος κτλ. Στην πορεία. Ήταν δόκιμη και επέλεξε να πάει. Πώς θα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επέλεξε εκείνη, γιατί δηλαδή επέλεξε να πάει στην Κένυα να κάνει αυτό τη χειροτονία της. Αυτό το ρώτησα και εγώ. Στην Ελλάδα. Αυτό το ρώτησα και εγώ. Μου απάντησαν ότι επέλεξε να πάει εκεί για να κάνει και ταυτόχρονα ιεραποστολή, δηλαδή στους ανθρώπους της Κένυας, γιατί αυτό ήθελε να κάνει. Δηλαδή αυτό. Άρα ήταν δική της επιλογή. Ήταν δική της επιλογή. Θα μπορούσε να χειροτονηθεί και εδώ. Έτσι, ναι, είναι του καθενός επιλογή που θα χειροτονηθεί. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, ήταν και ο ηγούμενος Απόστολος αυτός που ήταν από την αρχή, αυτός την πήγε στην Κένυα. Δηλαδή, εμπλέκεται και αυτός μέσα και ήταν δίπλα της στην κουρά. Δηλαδή, εκεί ήταν και ο πατέρας. Υπάρχει σχέση δηλαδή ακόμα. Υπάρχει ακόμα σχέση, ναι. Οι γονείς επιτρέπεται να είναι μπροστά, οι παρόντες. Φυσικά και επιτρέπεται, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί, αλλά επιτρέπεται. Ήταν πολύ αντίθετη πάντως η μητέρα της. Από ό,τι θυμάμαι, Λεάνα, το θέμα αυτό είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Γιατί υπήρχε αντίδραση. Υπήρχε έντονη αντίδραση της οικογένειας της μητέρας. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, Φέη, που πήγε στο μοναστήρι εκεί που ήταν ο πατέρας Απόστολος, που λέει και ο Κώστας, και ήταν πολύ μεγάλη ένταση. Τη μητέρα προσπαθούσε να την πείσει, παιδί μου, μη φύγει. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι υπήρξε έντονη αντίδραση. Η μητέρα νόμιζε ότι την έχει προσιλητήσει αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς. Ο ηγούμενος της μονής, ο πατέρας Απόστολος. Και νομίζω, παιδιά, τότε ότι για ένα διάστημα, επειδή είχε αρρωστήσει η μητέρα, είχε καταφέρει και είχε βγει από το μοναστήρι. Σωστά. Μπράβο. Και ζούσε πουλώντας κομποσχίνια και κάνοντας κάποια κεντήματα. Και είχαμε δει έτσι κάποια πλάνα της που πάλι είχε αφήσει τα μαλλιά της μαύρα, φορούσε μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που οδηγεί μια γυναίκα που είχε συνηθίσει να είναι μέσα στα φώτα όλα αυτά τα χρόνια, να πάει στο άλλο άκρο. Αυτό που δηλαδή, μονάσει. Είναι ένα μυστήριο, το λένε και οι ιερείς. Είναι ένα μυστήριο το πώς τελικά μια γυναίκα, ένας άντρας στρέφεται στο μοναχισμό. Υπερβαίνει αυτόν για να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Είναι πάνω από την ανθρώπινη φύση. Είναι αυτό το στο Θεό, ρε, και μάλιστα. Αυτό ήθελα να σου πω. Παιδιά, δηλαδή, λέμε. Σίγουρα από κάτι και στρέφεσαι εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι άλλο λόγο. Δεν είναι τυχαίο. Είναι όμω ελεύθερο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο γυναικείο μοναχισμό αναγεννάται σε περιόδου κρίση. Και σε δύσκολες περιόδους και προσωπικές και γενικές. Αν μιλήσετε με γυναίκες που είναι στα μοναστήρια, είναι δεν ξέρουμε την κάθε μία τι την οδήγησε να σπαστεί τον μοναχισμό. Είναι και πολλές γυναίκες, οι οποίες τώρα είναι και μεγάλες ήλικια, οι οποίες έχουν μεγαλώσει μέσα στα μοναστήρια. Βεβαίως. Δηλαδή, τις αγκάλιασαν εκεί μεγάλο. Ήταν κοριτσάκια τα οποία μεγάλωσαν εκεί. Θα είναι τόσο άσχημο για την οικογένεια. Δηλαδή, σκέφτομαι τις μανάδες. Δηλαδή, η κόρη σου ξαφνικά να σου λέει πάω εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι μια επιλογή όμως του παιδιού. Για δικαίωμά του. Για αυτό που λες. Και γι' αυτό η ερώτησή μου ήταν έτσι. Γιατί τότε προκάλεσε συζητήσεις. Κοίτα, θα σου προκάλεσε συζητήσεις γιατί υπήρχε η αντίδραση της μαμάς. Για να λέμε την αλήθεια, υπήρχε τότε και η φημολογία και γράφτηκαν πάρα πολλά ότι ήταν μια ερωτική απογοήτευση αυτό που οδήγησε
τότε την Αταλία. Το ξέρουμε, και η παιδιά είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Είχε τραβήξει και τα φώτα, γιατί δεν είναι. Πρώτη φορά βλέπαμε μια ηθοποιό να εγκαταλείπει τα εγκόσμια και να πηγαίνει να γίνεται μοναχή. Ένα πολύ λαμπερό κορίτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες κορίτσια. Υπήρχε και η Γεωργία Αποστόλου. Αλλά η Γεωργία Αποστόλου, Ελεάνα, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αποτραβήχθηκε πάρα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Και η Ναταλία Λιονάκη δεν έδειχνε τέτοια δείγματα, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με τα πρόσωπα της επικαιρότητας, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Και μας ήρθε απότομο ξαφνικά το ρεπορτάζ με τη μαμά έξω από ένα μοναστήρι να φωνάζει και να λέει το παιδί μου το έχουν παρασύρει. Πάντως από τη στιγμή, επειδή και τις τελευταίες μέρες συζητάμε για τις προσωπικές επιλογές και ότι όλοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι και να έχουν το δικαίωμα να επιδιώκουν την ευτυχία τους. Πολύ σωστά. Είναι ένα δρόμο ευτυχία. Προσπαθώ να πω τόση ώρα. Είναι ένα τώρα γι' αυτό. Το πρώτερου βίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, όντω είχαν ακουστεί πολλά σενάρια για αυτό το κορίτσι. Δεν διαφέρει. Πάντω είναι ένα δρόμο που φέρνει ευτυχία σε όλου. Σε κάποιου ανθρώπου. Εγώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό η ηγουμένη στην Τίνο. Είναι και όλε οι μοναχέ εκεί. Είναι γυναίκε που τι κοιτάξε, παιδιά, να πιει έναν καφέ. Και σε ηρεμή ο λόγο του κατά. Μαζί τους και σε, όχι σε ηρεμή. Είναι, η ευτυχία τους είναι εκεί. Είναι γαλήνιες όλες. Εγώ επειδή έχει τύχει να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον πολύ συχνά λόγω του ότι έκανα εκκλησιαστικό ρεπορτάζ παλιά, οι γυναίκες και οι άντρες, οι μοναχοί, έχουν να σου δώσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή και κάνουν, ασχολούνται με πράγματα, με τη γη, παράγουν πράγματα. Δηλαδή δεν είναι απλό. Έχουν μια ζωή. Απλά μην μας τύχει. Απλώς εγώ προσπαθώ να το πω και δεν ξέρω αν λέγεται διακριτικά. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο διακριτικά. Επειδή είπες πριν ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για προσωπικές επιλογές. Ξαφνικά είμαστε εδώ. Δεν έχω παρουσιάσει μία προδιάθεση. Συμβαίνει κάτι στη ζωή μου. Πέφτω σε μία μίνι κατάθλιψη. Στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι. Πάρτε το όπως θέλετε. Και έρχομαι μία μέρα και λέω στους γονείς μου: θα γίνω μοναχή. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι απλά. Δεν ξέρεις ακριβώς. Γι' αυτό λέω, προσπαθώ να το πω όσο πιο διακριτικά. Τι εννοείς έτσι? Δεν ξέρεις πώς είναι αυτό το κορίτσι. Είναι ένα ερώτημα που αφορά στους γονείς και στο περιβάλλον από πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται ξαφνικά. Ελεάνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε προς το παρόν. Προς το παρόν.